Μια βόλτα στο μαγικό κόσμο του animation. Τον κόσμο δηλαδή της τεχνικής του να ζωντανεύεις μια χάρτινη φιγούρα και να της δίνεις πνοή και να την κάνεις να ταξιδεύει από το γνωστό κόμικ που όλοι ξέρουμε μέχρι σαν ένα πρωταγωνιστή του Game of Thrones. Αυτό θα το συζητήσουμε και θα μάθουμε πάρα πολλά για την τέχνη, την ελληνική τέχνη του και την ιστορία του animation με τον Αρίσταρχο Παπαδανίλ, που είναι βραβευμένος σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων και που πρόσφατα πήρε και διεθνές βραβείο στο Ανσί της Γαλλίας. Όλα αυτά με τη βοήθεια της Σοφίας Καλατζή. Το κινούμενο σχέδιο ως μέσο επικοινωνίας δίνει εικόνα στη φαντασία μας. Ουσιαστικά, μέσω των κινουμένων σχεδίων, δημιουργούμε πλάσματα φανταστικά, τα οποία μπροστά στα μάτια μας αποκτούν σάρκα και οστά. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά έχουμε μία καταγραφή της αλήθειας με τρόπο εφάνταστο και έναν τρόπο επικοινωνίας της πληροφορίας ισχυρό και συμβολικό παράλληλα. Τα κινούμενα σχέδια απευθύνονται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Στην Ελλάδα, οι δημιουργοί έχουν επικεντρώσει περισσότερο το ενδιαφέρον τους στη διαφήμιση και σε ταινίες μικρού μήκους κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος. Έτσι λοιπόν, η συγγραφέας εκπαιδευτικός τεχνολόγος Σοφία Μαντουβάλου και εγώ καλύψαμε ένα κενό δημιουργώντας την πρώτη ελληνικής παραγωγής εκπαιδευτική σειρά κινουμένων σχεδίων, το «Ένα γράμμα, μια ιστορία». Ένα γράμμα, μια ιστορία με μεγάλη φαντασία. Το οποίο είναι παραγωγή της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, εξελίσσεται σε διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο έχει ήδη διακριθεί από το εξωτερικό και επικοινωνείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ομογένεια. Το κινούμενο σχέδιο στην Ελλάδα έχει μια πορεία 74 ετών. Η δημιουργική αυτή πορεία, και μάλιστα τα πρώτα 70 χρόνια της, έχει καταγραφεί σε αυτό το λεύκομα τα 70 χρόνια δημιουργίας ελληνικών κινουμένων σχεδίων, που ξεκινάμε το 1945 με την πρώτη ταινία, που είναι «Ο Ντούτσε αφηγείται», του Σταμάτη Πολενάκη. Η νέα δημιουργία που συνυπογράφω με τον κινηματογραφιστή Παναγιώτη Κουντουρά είναι η μικρού μήκους ταινία «Η πόλης όπου το μάτι μου γυρίσω». Θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλης άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή. Στη συγκεκριμένη ταινία μελοποιώ και ερμηνεύω το εμβληματικό ποίημα «Η πόλης» του Κωνσταντίνου Καβάφη στο Athens Anime Fest, πήρε το βραβείο κοινού, συνεχίζει τώρα την πορεία της στα φεστιβάλ με το Athens Digital Arts Festival. Η ταινία είναι ένας συνδυασμός live action και animation. «Η πόλης θα σ' ακολουθεί». Φέτος η Ελλάδα θα συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με περίπτερο στην αγορά MIFA του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του ANSI στη Γαλλία. Στο Φεστιβάλ του ANSI συμμετέχουν φέτος και δύο ταινίες ελληνικές, η μία του Αντώνη Ντούσια και η άλλη του Φωκίου Ναξένου, όπου δείχνουν έτσι την τάση στο ελληνικό animation, ότι οι δημιουργοί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά και οι δημιουργοί που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή εργάζονται στο εξωτερικό, έχουν φωνή, έχουν παρουσία, έχουν μια εξωστρεφή τάση και πολλές φορές βραβεύονται κιόλας. Οπότε αυτή την τάση θέλουμε να τη συνεχίσουμε και να την υποστηρίξουμε είτε ως ένωση είτε ως δημιουργοί με τις παραγωγές μας. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know, I know, I know. Οι χαρακτήρες που είδατε τώρα έτσι στο τέλος της οθόνης στο βίντεο μας ήταν οι πρωταγωνιστές του Game of Thrones. Μάλιστα, ένας εξ αυτών που έπαιζε το Euron Greyjoy είδε τον εαυτό του που τον ανέβασε ο Αρίσταρχος στα κοινωνικά μέσα και ενθουσιάστηκε από το αποτέλεσμα. Βεβαίως, τόσος ενθουσιασμός για αυτά τα παιδιά, τα πολύ ταλαντούχα, όπως και ο Αρίσταρχος φυσικά. Εγώ βιάστηκα να τους βραβεύσω στο φεστιβάλ του ANSI. Θα συμμετάσχει η χώρα μας και θα δούμε σε λίγο καιρό αν θα πάμε και πόσο καλά θα πάμε. Είμαι σίγουρη όμως γι' αυτό.